Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε τους τίτλους ειδήσεων από το onlycy.com. Οι απειλές είναι το αντίθετο από αυτό που χρειαζόμαστε και δεν έχουν κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς μετά από συνάντηση του με τον πρόεδρο Χριστόφια Στοκελάκη. Σχολιάζοντας τις τουρκικές απειλές κατά των εταίρων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι το θέμα θα τεθεί κατά τις προσεχείς συναντήσεις του στην Τουρκία. Δυστυχώς η Τουρκία επιμένει σε διατύπωση απειλών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της που κατοχυρώνονται απόλυτα από το δίκαιο της θάλασσας, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας Γρηγόρης Δελαβέκουρας. Στην Αυστρία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει ο πρόεδρος Χριστόφιας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Εξωτερικών Ερατό Κοζάκου Μακουλή, τον Υπουργό Εμπορίου Νεοκλή Σιλιοκιώτη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφανο Στεφάνου, τον διευθυντή του διπλωματικού του γραφείου Μάριο Ιερονιμίδη και τη σύζυγό του Έλση. Αλόγιστες και επιπόλαιες πλήστες και ενδοσκοπικές συμπεριφορές θα πρέπει να εξοπλιστούν από το τραπεζικό σύστημα, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομίρου, προσθέτοντας πως είναι απαραίτητο τα οποιαδήποτε μέτρα σύγκρισης των δαπανών να συνοδεύονται από κίνητρα όθησης της ανάπτυξης. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι θα υποβάλει προτάσεις για την ανάπτυξη περιλαμβανόμενης θέσπισης ευρωομολόγου σε μια επικείμενη άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των Μελών της Ομάδας των 8 στο Camp David, ο Ολάν είπε ότι θα κάνει τις προτάσεις του και στους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη σύνοδο της 23ης Μαΐου. Χειροκολλήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το προεδρικό διάταγμα με το οποίο διαλύεται το σώμα, κλείνει το κοινοβούλιο και προκυρήσονται εκλογές για τις 17 Ιουνίου και έτσι ανοίγει και τυπικά η νέα προεκλογική περίοδος. Η Βουλή θα συγκροτηθεί και πάλι σε σώμα στις 28 Ιουνίου. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η τίτλη ειδήσεων από το onlycy.com με τον Χάρη Αριστίδη.